Πού είμαστε? Δεν είναι όλα λίγο διαφορετικά? Τα μαξιλάρια είναι τα άλλα. Α. Ποτέ κανείς δεν ρώτησε. Πώς το λέτε αυτό το ποτέ κανείς εκεί στα τρία μούτρα? Ποτέ κανείς, πραγματικά ποτέ κανείς. Κατερίνα, τα μαξιλάρια είναι άλλα. Το κύπελο που τόσο πολύ σ' αρέσει. Ωραίο, το κύπελο. Είμαστε ακόμη στους 16. Mm. Τώρα για να κλείσει η φάση των 8 περιμένουμε έναν αγώνα. Ποιος είναι αυτός ο αγώνας, ξέρεις? Είναι το ΑΕΚ Αστέρας. Που είχε αναβληθεί. Αστέρας Τρίπολη. Τι Αστέρας, Ερυθρός Αστέρας. Στο πρώτο μάτς είχε λήξει 1-1. Mm. Τώρα για τη ρεβάνς. Mm. Έχει για και ένα μικρό πλεονέκτημα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ θα δώσω πρόβλεψη. Μου έχει πει ο Αντώνης over 2,5. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, το over 2,5 μωρέ δεν είναι. Βάζει γκολ η ΑΕΚ, βάζει. Λέει ότι θα βάλει το Αστέρας Τρίπολης, μετά θα βάλει ένα γκολ, θα ξαναβάλει η ΑΕΚ. Έτσι είπε. Ρεάλ Αθλέτικο, εδώ σε έχω. Αθλέτικο! Αθλέτικο, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικο Μαδρίτης. Αθλέτικο, αυτό είναι ματσάρα. Το ντέρμπι της Μαδρίτης. Λα Λίγκα Σαντατέρ, βέβαια. Λα Λίγκα Σαντατέρ, ξέρεις τι είναι Σαντατέρ? Ξέρω. Τι είναι? Νομίζω Μάρκα Ρούχων. Μάρκα Ρούχων, ναι, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας. Οπότε. Έμενα στην Ισπανία. Φαίνεται. Δεν πήγες πάει τράπεζα ποτέ. Πώς ήσουν, είχες κασαδούρα ήσουν, κυκλοφορούσες. Νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα με Ρεάλ. Είναι άλλη, είναι βρωμομάδα η Αθλέτικο. Δεν την μπορώ καθόλου. Δεν καταστρέφει το ποδόσφαιρο του Σιμεώνε. Και εδώ πάλι, ποτέ κανείς. Ναι, όχι. Πολλοί είναι. Εσύ τη συμπαθείς, συγγνώμη. Ποιο συμπαθεί, κανείς δεν συμπαθεί την Αθλέτικο. Κανείς. Παίζει αυτό το βρωμοποδόσφαιρο εκεί πέρα, το σχαμένο. Ξέσπασα, αλλά τι να κάνω, δεν τον μπορώ καθόλου. Άρα θα είσαι με τη Ρεάλ. Άντερ, με τη Βασίλισσα. Με τη Ρεάλ είμαι πάντα, Ρεάλ είμαι στην Ισπανία. Α, ναι. Ρεάλ, Άρσεναλ, Ολυμπιακός. Νομίζω ότι δεν είναι κανείς Ρεάλ. Γιατί? Ρεάλ μωρέ δεν είναι κανείς. Από τη πιο δημοφιλής ομάδα του πλανήτη. Είναι Μπαρσελόνα όλοι. Αντρίφτ. Αντρίφτ. Αντρίφτ λέγεται. Για αντρίφτ. Αντρίφτ νομίζω λέγεται. Το αντρίφτ. Αντρίφτ. Αντρίφτ, παιδί μου, και καλά μεσοπέλαγα. Τι. Α, μετά την καταιγίδα. Αντρίφτ. Δεν ωραία. Το έχεις δει. Το μετά την καταιγίδα, όχι. Έχω δει το πριν το την καταιγίδα. Α, Ozan Mols είναι αυτό. Αυτό τον ξέρει από τον Peaky Blinders, τον πρωταγωνιστή. Την Σέιλιν Γουντλι. Πες μου λίγο το σκηνοθέτη, γιατί κάτι μου θυμίζει αυτό. Δεν μπορώ να τον πω το σκηνοθέτη. Γιατί? Ο Μπαλτάζαρο Κορμακούρ. Η ταινία είναι η αληθινή ιστορία τη Τάμι Όλντμαν και του Ρίτσαρντ Τσάρπ. Είναι αληθινά ονόματα. Ναι, είναι αληθινή ιστορία και είναι, αυτή η ιστορία είναι πολύ. Σε εμπνέει πάρα πολύ. Για πες. Γιατί ήταν δύο ιστιοπλόοι, ένα ζευγάρι, ερωτεύτηκαν. Α, Ισλανδός είναι ο Μπαλτάζαρ. Ήταν μεσοπέλαγα. Ναι. Και του έπιασε ο τυφώνας, ο χειρότερος τύπου στην ιστορία, στον ελληνικό. Ποιος? Δεν υπήρχε. Ποιος? Ο Μπαλτάζαρ, δεν ξέρω. Mm. Και έμειναν μεσοπέλαγα άσχημα τώρα. Άσχημη φάση. Τι, λάστιχο! Για 41 μέρες. 41 μέρες μεσοπέλαγα. Είχανε προμήθειες, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα το story. Πες λίγο το story, αυτά είναι ενδιαφέροντα. Χάνεται λίγο αυτό, τον ξέρω. Πού το χάνεται στη θάλασσα, χάνεται. Πώς ήταν το εστιαφόρο, δηλαδή από εδώ μέχρι εκεί θα ήταν. Πού τον έχασε. Παιδί μου, είχαμε το άμα θέλει ο άντρας να χαθεί, χάνεται, εγώ αυτό ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω spoilers. Είμαστε σε μία περίοδο, λίγο πριν τα Όσκαρ. Τα είπαμε την άλλη φορά. Ναι. Δεν μ' άφηνες που σου έλεγα εκεί για Ταραντίνο. Τι μου έλεγες, ποιος Ταραντίνο μου. Εδώ μιλάμε τώρα για Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο. Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος λοιπόν έχει ξεκινήσει τα Όσκαρ Σάντις στην Κοσμοτέ TV. Είναι εκπομπή, είναι κάθε Κυριακή, ξεβάζει λίγο στο κλίμα των Όσκαρ. Γιατί αν δεν ξέρει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος από Όσκαρ και από σινεμά, ποιος ξέρει. Έχει κάνει η Κοσμοτέ TV λοιπόν ένα κανάλι για τα Όσκαρ. Οπότε εκεί προβάλλεται και η εκπομπή, παίζει οσκαρικές ταινίες αυτά. Το καλό όμως ότι μπορείτε να δείτε και από το επίσημο κανάλι της Κοσμοτέ TV στο YouTube. Εσύ ξέρεις, θα μας πεις τώρα τις τρεις προβλέψεις για τα Όσκαρ πριν κλείσουμε. Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ναι. Θα το δώσουν στον Ταραντίνο. Ναι. Ναι, βέβαια. Αλφα ανδρικού. Δεν το χάνει ο Φίνιξ. Και αλφα γυναικείου. Η Σαρλίζ. Μακάρι το πάρει σε δίστανο που είναι ό,τι πιο όμορφο έχει βγει ποτέ και έχει περπατήσει αυτή τη γη. Αυτοί ήμασταν για φέτος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Χάρηκα για τη συνεργασία. It was nice to meet you and work with you. Στο γραφείο θα περνάω έτσι και θα φεύγω. Σου εύχομαι. Μακριά, δεν την κοιτάω. Είναι πολύ εύκολη η συνεργασία με τον Βαγγέλη. Ναι, ειδικά μέσα σε διαφορετικούς ορόφους. Είναι τώρα είναι τέλεια. Τώρα είναι υπέροχη συνεργασία. Τα λέμε. Ευχαριστούμε όσους μας βλέπατε.